Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί πώς μπορούμε να διαχειριστούμε και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο ένα ξαφνικό windfall. Δηλαδή το να μας σκάσουν ξαφνικά και απροσδόκητα μερικά παραπάνω λεφτά. Πήραμε μια κληρονομιά, ένα bonus από τη δουλειά, κάτι βρε αδερφέ. Ας πούμε 10, 20, 30 χιλιάρικα. Αρκετά για να μας ανακουφίσουν, αλλά σίγουρα όχι αρκετά για να μας αλλάξουν τη ζωή. Αρκετά για να επιταχύνουν καταστάσεις πάντως σίγουρα. Σε γενικές γραμμές, ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τέτοιες μικρές απροσδόκητες και θετικές εξελίξεις καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το οικονομικό μας μέλλον. Κοιτάζουμε την πρόσκαιρη ικανοποίηση ή την οικονομική μας ασφάλεια. Και τι μπορούμε να κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε και το δεύτερο κανάλι μου, τους Financial Greeks. Εκεί ανεβαίνει η δεύτερη καθημερινή εκπομπή μου με ανάλυση των αγορών. Σας περιμένω. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πάτσε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο. Disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Αρχικά, για να αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται τα επιπλέον χρήματα που ενδέχεται να πέσουν στα χέρια μας, πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι θέλουμε να επιτύχουμε και γιατί. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτούμε ποιοι είναι οι στόχοι μας. Ναι, η στοχοθεσία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για τη σωστή διαχείριση αυτού του απροσδόκητου ποσού που θα κρατάμε στα χέρια μας. Οι στόχοι μας τώρα θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι αλλά και ιεραρχημένοι. Πάμε να το δούμε σε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ο Μιχάλης πήρε απροσδόκητα 10.000 ευρώ από ένα μπόνους στη δουλειά που δεν περίμενε. Θα πετύχει. Έτσι ήρθε ένας μεγάλος πελάτης στο τέλος του χρόνου και το συγκεκριμένο deal εκτόξευσε την απόδοσή του. Τι πρέπει να κάνει τώρα ο Μιχάλης? Το πρώτο πράγμα είναι να καταγράψει τους στόχους του με σειρά προτεραιότητας. Ας υποθέσουμε ότι το πλάνο του έχει ως εξής: αποπληρωμή πιστωτικής κάρτας, δημιουργία μαξιλαριού ασφαλείας, ταξίδι στο Εκουαδόρ. Τώρα οι στόχοι του είναι συγκεκριμένοι και ιεραρχημένοι, δηλαδή τοποθετημένοι με σειρά προτεραιότητας. Δεν είναι όμως ακόμα μετρήσιμοι. Γι' αυτό πρέπει να ορίσει το ποσό που θα χρειαστεί για το κάθε έναν από τους στόχους αυτούς. Ας πούμε για την πιστωτική κάρτα χρειάζεται 2.000 ευρώ. Για το μαξιλαράκι ασφαλείας, 5 μισθούς. Ενδεικτικά 5.000 ευρώ. Και τέλος για το ταξίδι στο Εκουαδόρ, 3.000 ευρώ. Αυτά είναι. Τώρα οι στόχοι του είναι μετρήσιμοι. Τι πέτυχε με αυτόν τον τρόπο ο Μιχάλης? Έχει πλέον σαφή κατεύθυνση και προσανατολισμό. Έτσι δεν κινδυνεύει να ξοδέψει αλόχιστα τα χρήματά του και να γυρίσει πολύ σύντομα στο σημείο που βρισκόταν πριν τα κερδίσει, παρασυρώμενος από τον ενθουσιασμό της στιγμής. Πολλές φορές, όταν οι άνθρωποι βρεθούν με ένα επιπλέον ποσό στα χέρια τους, τείνουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Το γνωστό και ως lifestyle inflation. Ναι, που λένε και στο χωριό μου. Το lifestyle inflation είναι η τάση που έχει ένας άνθρωπος να αυξάνει τις δαπάνες του καθώς αυξάνεται το εισόδημά του. Με άλλα λόγια, όταν κάποιος ξεκινά να κερδίζει περισσότερα, ξεκινά παράλληλα να ξοδεύει περισσότερα. Χωρίς να αυξήσει καθόλου την αποταμίευση ή και τις επενδύσεις του. Σοβαρά, γιατί συμβαίνει αυτό? Αρχικά, γιατί αρκετοί από εμάς, λαμβάνοντας ένα μεγάλο ποσό, αισθανόμαστε την ανάγκη να ανταμείψουμε τον εαυτό μας για τη σκληρή δουλειά μας ή και απλά για την τύχη μας. Και ναι, είναι πολύ δελεαστικό όταν μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά κερδίσαμε επιτέλους αυτό το bonus, να θέλουμε να πούμε στον εαυτό μας ένα μπράβο, παίρνοντας ένα καινούριο αμάξι. Αλλά ρε παιδιά, ας βάλουμε και τίποτα στην άκρη. Με άλλα λόγια, είναι ok να ανταμείψουμε τον εαυτό μας, κάνοντας μια αγορά που θα μας κάνει να νιώσουμε καλά, αλλά θέλει και μέτρο. Επίσης, υπάρχει και το άλλο. Πολλοί θέλουν να αποδείξουν στους άλλους πόσο επιτυχημένοι είναι. Δηλαδή, δεν κάνουν καν την αγορά για τους ίδιους, αλλά για να τη δουν οι άλλοι. Δεν ήθελαν καν το καινούριο αμάξι, αλλά αυτό θα έδειχνε στους άλλους ότι πέτυχαν. Εμείς είστε τέτοιοι. Οπότε προσοχή. Είναι πολύ σημαντικό να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Αντίθετα, θα πρέπει να διατηρήσουμε ένα σταθερό βιωτικό επίπεδο, λες και ποτέ δεν κερδίσαμε αυτά τα επιπλέον λεφτά. Η αποπληρωμή των χρεών μας και ιδιαίτερα εκείνων με τα υψηλότερα επιτόκια είναι από τις πιο σημαντικές κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε όταν πιάσουμε απρόσμενα λεφτά στα χέρια μας. Εξοφλώντας ένα χρέος με υψηλό επιτόκιο, είναι ουσιαστικά σαν να εξασφαλίζουμε την αντίστοιχη απόδοση. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι χρωστάμε 10.000 ευρώ σε κάρτες με ετήσιο επιτόκιο 20%, αν το εξοφλήσουμε με το που πάρουμε τον bonus, αυτό πρακτικά σημαίνει πως εξασφαλίσαμε απόδοση 20% για αυτά τα λεφτά. Γιατί θα πληρώναμε 2.000 ευρώ σε τόκους. Αντίθετα, αν απλά αγοράσουμε άλλα πράγματα ή τέλος πάντων πάμε ένα ταξίδι, τότε μετά θα έχουμε να πληρώσουμε τουλάχιστον τους τόκους των 2.000 ευρώ και θα παραμείνουμε στην τρύπα που ήμασταν και πριν. Συνεπώς, με την αποπληρωμή του χρέους εξοικονομούμε εγγυημένα 2.000 ευρώ. Στη συνέχεια, αφού εξοφλήσουμε τα υψηλότοκα χρέη μας, προσπαθούμε να χτίσουμε ένα μαξιλάρι ασφαλείας. Στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν πάντα απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως κανένας γιατρός, σέρβις στο αμάξι κλπ. Έχοντας χτίσει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας λοιπόν, θα έχουμε πετύχει κάτι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε απαλλάξει τον εαυτό μας από το στρες της
αβεβαιότητας του αύριο. Πρακτικά μιλώντας, δεν θα χρειαστεί να αγχωθούμε για κάποιο έκτακτο έξοδο. Και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, έχοντας ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, αποφεύγουμε να πέσουμε ξανά στη λούπα των πιστωτικών καρτών ή των καταναλωτικών δανείων. Ναι, αυτόν που αναφέραμε μόλις πριν ότι γλιτώσαμε. Άρα δεν θα χρειαστεί να ξαναπληρώσουμε ακριβό τόκο ποτέ. Εννοείται πως από όλο αυτό εξαιρούνται τα χαμηλότοκα στεγαστικά. Αυτά καλύτερα να τα χρωστάμε πληρώνοντας την ελάχιστη δόση και να επενδύουμε όσα λεφτά έχουμε αλλού για να μας παράγουν περισσότερα λεφτά. Αν δηλαδή χρωστάμε 50.000 ευρώ σε ένα στεγαστικό με επιτόκιο 3% και μας κάτσουν 10.000 από το πουθενά, δεν έχει νόημα να τα βάλουμε στο στεγαστικό. Γιατί αν επενδύσουμε αυτά τα 10.000, θα πάρουμε απόδοση 10% το χρόνο, κατά μέσο όρο, ενώ το δάνειο θα μας στοιχίζει μόλις 3%. Συμφέρει δηλαδή να επενδύσουμε και να κρατήσουμε τη διαφορά του 7%. Και τι είπα μόλις τώρα? Επένδυση. Το καλύτερο transition. Ξεκινάμε να επενδύουμε άμεσα. Ναι, όλοι το περιμένατε και το είπα. Το να πιάσουμε απρόσμενα λεφτά στα χέρια μας είναι η καλύτερη ευκαιρία για να ξεκινήσουμε να επενδύουμε. Είναι η σπίθα που θα επιταχύνει όλα τα υπόλοιπα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όσα χρήματα και αν μας ήρθαν ξαφνικά, αργά ή γρήγορα θα εξατμιστούν. Αν δεν τα αξιοποιήσουμε, θα φύγουν. Οπότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τα αξιοποιήσουμε για να χαράξουμε το δρόμο για την οικονομική μας ελευθερία. Και πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Με τις μακροχρόνιες επενδύσεις. Μόλις λάβουμε λεφτά στα χέρια μας, δηλαδή, ανεξάρτητα από την ηλικία μας, μπορούμε να βάλουμε άμεσα αυτά τα λεφτά να δουλεύουν για εμάς. Για πάντα. Μπορούμε δηλαδή να βάλουμε τον ανατοκισμό να κάνει τα μαγικά του. Προς όφελός μας. Μπορούμε να μετατρέψουμε τις 10.000 ευρώ σε 100 ευρώ το μήνα για πάντα. Και αφορολόγητα, όπως θα δούμε σε πολύ λίγο. Και αν δεν χρειαζόμαστε το παθητικό αυτό εισόδημα, μπορούμε να χτίσουμε απλά το μέλλον των παιδιών μας. Αν επενδύσουμε σήμερα 10.000 ευρώ με απόδοση περίπου 10% το χρόνο, σε 10 χρόνια θα έχουμε περίπου 25.000 ευρώ. Και σε 15 θα έχουμε ξεπεράσει τις 40.000 ευρώ. Ενώ αν περιμένουμε αλλά 5 χρόνια και δώσουμε τα λεφτά στο παιδί μας στα 20 του, τότε θα του δώσουμε 67.000 ευρώ. Και θα είναι η σειρά του να διαχειριστεί το δικό του windfall. Και όλα αυτά έγιναν απλά επειδή δεν φάγαμε τα λεφτά μας με το που ήρθαν στα χέρια μας. Και φτάσαμε επιτέλους στο σημείο του βίντεο που οι πιο νέοι στο κανάλι αναρωτιέστε: ναι, καλά όλα αυτά, αλλά στην πράξη πώς μπορώ να επενδύσω και να βάλω τα λεφτά μου να βγάζουν ακόμα περισσότερα λεφτά? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε στο αγαπημένο μας ETF VUEA, το οποίο και παρακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα, επομένως εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτως τίποτα, και είναι UCITS, δηλαδή 100% αφορολόγητο. Και φυσικά είναι διαθέσιμο στη Freedom 24, που είναι και ο χορηγός. Βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή επενδύουμε στο σύνολο της αμερικανικής οικονομίας, η οποία τα τελευταία 50 πλάς χρόνια έχει κάνει αυτό. Ναι, έχει περάσει καλές και κακές περιόδους, αλλά σε βάθος χρόνου έχει εκτοξευτεί. Φανταστείτε λοιπόν να είχαμε επενδύσει και εμείς το δικό μας windfall. Θα είχαμε εκτοξευτεί μαζί του. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς ακριβώς επενδύουμε στο VUEA, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε VUEA, πατάμε αγορά και το έχουμε. Και όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κατεγγραφείτε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κατεγγραφείτε το newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.